Στο γήπεδο του Αλμυρού, η γηπεδούχος ομάδα υποδέχτηκε τον Πανόμ, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της Α1 κατηγορίας ΕΠΣΗ ανάμεσα σε δύο πολύ ποιοτικές ομάδες. Στα 30 μόλις δευτερόλεπτα και μετά τη σέντρα του Μιχάλη Σισκάκη, ο Στέλιος Μανιαδής στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γεωργίου, ανοίγοντας το σκορ πολύ νωρίς, πριν κάσει πληρωθεί το πρώτο λεπτό 0-1 για τον Πανόμ. Ο Αλμυρός προσπάθησε να αντιδράσει. Στα επόμενα λεπτά είχε πολύ σημαντικές φάσεις με τον Σαράντο Σακλαμάκη, με τον τερματοφύλακα του Πανόμ, τον Μιχάλη Ζαχαριουδάκη, να κρατάει το 0 στην εστία του. Πραγματικά σημαντικές οι φάσεις από τον Σαράντο Σακλαμάκη, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Τελικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Αλμυρός με τον Ηρακλή Απλαδά, μετά την σέντρα του Αντώνη Πυρκάκη, σοφάρισε 1-1 συγκεκριμένα στο 58ο λεπτό, γρήγορα στο 64 μετά την εκτέλεση corner. Η μπάλα έφτασε στον Πέτρο Στρατήγη μέσα στην μικρή περιοχή του Πανόμ με προβολή. Πέτρος Στρατήγης γυρίζει το μάτς 2-1, δίνει προβάδισμα στην ομάδα του με αυτό το goal. Και στο 68 ο Αντώνης Πυρκάκης με ωραίο τακουνάκι έδωσε assist στον Ανδρέα Στρατήγη, αυτή τη φορά έκανε το 3-1 ο έμπειρος επιθετικός του Αλμυρού. Ήταν όμως εξαιρετικό το τακουνάκι του Πυρκάκη προς τον Στρατήγη, 3-1. Και σαν να μην έφταναν αυτά για τον Πανόμ, είδε στο 87 τον Γιώργο Μιλωνά, τον επιθετικό του, να αποβάλλεται από τον διαιτητή Γύρο Μανδαλενάκη, καθώς συνέχισε τη φάση μετά το offside που υποδείχτηκε.